Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι έμποροι της Μυτιλήνης εξαιτίας της οικονομικής κρίσης άκουσε από κοντά ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην κεντρική αγορά του νησιού. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση πελατών ενός μεζεδοπολίου να πιει ένα ούζο και να δοκιμάσει τοπικούς μεζέδες. Νωρίτερα, ο Αντώνης Σαμαράς συναντήθηκε με τον νομάρχη Λέσβου Παύλο Βοιατζή και του ευχήθηκε να συνεχίσει το πετυχημένο έργο του, όπως είπε χαρακτηριστικά, και από τη νέα του θέση αυτή του μελλοντικού περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα είναι για να δείξουμε το μέγεθος της πίστης που έχουμε απέναντί σας για το έργο το οποίο θα κάνετε ως υποψήφιος και μετά ελπίζουμε όλοι ως περιφερειάρχης, ως ο πρώτος περιφερειάρχης της περιοχής. Στη χθεσινή ομιλία του, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι το μνημόνιο που υπέγραψε το ΠΑΣΟΚ και τα εξαπτέρυγά του μπορεί να έδωσαν μια προσωρινή ρευστότητα στη χώρα, αλλά οδήγησαν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας σε αδιέξοδο. Εμείς δεν λέμε στον κόσμο ότι μπορούμε να βγούμε από την κρίση χωρίς θυσίες. Εμείς δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ. Αλλά ούτε δεχόμαστε το αδιέξοδο που μας έβαλε το ΠΑΣΟΚ. Ούτε δεχόμαστε αυτό το φαύλο κύκλο της ύφεσης. Δεν δεχόμαστε να ρίξουμε στον Κεάδα το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες, δηλαδή τους πιο δημιουργικούς Έλληνες και τα όνειρα κυρίως της νέας γενιάς. Οι περιοδίες του Αντώνη Σαμαρά θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο στην Κρήτη.